Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την εγκατάσταση των πρώτων 100 υπόγειων κάδων στο Ηράκλειο. Να αναβαθμίσει αισθητικά πολλές περιοχές και ένα παραπάνω το κέντρο της πόλης μας, αλλά φυσικά να επιτύχουμε και μέσω αυτής της ησυχίας των κάδων τον απότερο σκοπό μας, ο οποίος είναι η διαλογή στην πηγή. Εικόνες που υπήρξαν στο παρελθόν στην συγκεκριμένη περιοχή θα εξαλειφθούν σιγά σιγά, το να δημιουργείται δηλαδή μια εκτεταμένη ρύπανση γύρω από τους κάδους οι οποίοι βρίσκονταν στην πάνω πλατεία, στην αρχή δηλαδή της οδού Πεδιάδος. Πρόκειται για υπόγειους κάδους χωρητικότητας ο καθένας όσο 2,5 συμβατική κάδη απορριμμάτων, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα την ουσιαστική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, την αισθητική αναβάθμιση των σημείων, αλλά και τον εξορθολογισμό των δρομολογίων των απορριμματοφόρων. Το έργο των υπόγειων κάδων έρχεται εκτός των άλλων να εξορθολογίσει την αποκομιδή των απορριμμάτων, καθώς ο κάθε υπόγειος κάδος ουσιαστικά έχει χωρητικότητα όσο 3 υπέργειοι κάδοι. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεται κανείς εύκολα ότι και η αποκομιδή των απορριμμάτων μπορεί να γίνεται σποραδικότερα, άρα λοιπόν και η επιβάρηση του κυκλοφοριακού φόρτου θα είναι πολύ χαμηλότερη από τα οχήματα της καθαριότητας. Υπόγειοι κάδοι θα εγκατασταθούν σε διάφορα σημεία του Ηρακλείου, όπως στις περιοχές Μπεντεβή, Κηπουπολής, Κνωσού, Πάρκου Ερυθρέας, Μασταμπά και όχι μόνο, ενώ παράλληλα η αρμόδια υπηρεσία θα διερευνήσει και άλλους χώρους για την τοποθέτηση υπόγειων κάδων. Εντάσσεται στο μεγάλο έργο που γίνεται και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης για την τοποθέτηση 100 υπόγειων κάδων σε πολλές περιοχές της πόλης. Ενδεικτικά να αναφέρω στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, Λεωφόρο Κνωσού, Μεσαμπελιές, Πάρκο Ερυθρέας, στις παρυφές του Μασταμπά. Συνεχίζουμε να μελετούμε νέους χώρους ώστε να χωροθετηθούν τέτοιοι υπόγειοι κάδοι και στις άλλες περιοχές της πόλης μας και φυσικά σε συνεργασία με την Αρχαιολογική Υπηρεσία να δούμε και πολλά άλλα σημεία του ιστορικού κέντρου.